Ευχαριστώ οργανωτές για την πρόσκληση να συμμετάσχω στη σημερινή συζήτηση σε ένα θέμα που είναι πραγματικά και κυριολεκτικά τραγικά επίκαιρο για τη χώρα μας, η οποία βιώνει μια πρωτοφανή καταστροφή στη συνέχεια πολλών φυσικών καταστροφών που ενεργοποιούν και κινητοποιούν όχι μόνο την πολιτική ηγεσία αλλά και συνολικά την κοινωνία όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης αλλά και την ανάγκη η πολιτική προστασία να μην είναι απλώς μια εξαγγελία αλλά να είναι μια καθημερινότητα που βελτιώνει και τη ζωή μας και αποτρέπει τα χειρότερα. Για τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στον πλανήτη μας λόγω της κλιματικής κρίσης αλλάζει ούτως ή άλλως τις προτεραιότητες και την ιεράρχηση στην πολιτική ατζέντα και φέρνει την πολιτική προστασία στο προσκήνιο και μάλιστα, όπως είπα πριν, με τρόπο δραματικό. Γιατί δραματικές είναι και οι συνέπειες που βιώνουν χιλιάδες κάτοικοι στον Εύρο, στη Ρόδο, στη Θεσσαλία, στις περιοχές οι οποίες έζησαν και υπέστησαν πρωτοφανείς καταστροφές. Όλες οι μελέτες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των άλλων διεθνών οργανισμών στέλνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό ισχυρά μηνύματα αφύπνισης και καλούν σε προετοιμασία αλλά και σε συγκεκριμένες δράσεις. Η έμφαση δίνεται προφανώς στην πρόληψη, την ετοιμότητα αλλά και την ενίσχυση της αντεκτικότητας στις φυσικές καταστροφές. Το πλαίσιο ΣΕΝΤΑΙ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που αναφέρθηκε και πριν, η Διεθνή Στρατηγική για τη Μείωση των Καταστροφών και η Παγκόσμια Πλατφόρμα για τη Μείωση Κινδύνου Καταστροφών υπηρετούν αυτούς τους στόχους. Για την Ελλάδα, η τρομακτική εμπειρία που ζήσαμε πρόσφατα στη Ρόδο, στον Εύρο, με τις πυρκαγιές, αλλά και σε άλλες περιοχές, καθώς και η πρόσφατη τραγική πλημμύρα η οποία οδηγεί σε απρόβλεπτες συνέπειες οικονομικές και κοινωνικές σε μια περιοχή, μάλιστα με ορατό τον κίνδυνο να έχουμε και επιπτώσεις και στον παραγωγικό ιστό της χώρας, αποτελούν μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση των φαινομένων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Μια ολόκληρη περιφέρεια, όπως η Θεσσαλία, βίωσε το μεγαλύτερο πλημμυρικό φαινόμενο της ιστορίας μας και προκάλεσε ανυπολόγιστη καταστροφή σε υποδομές, σε σπίτια, σε καλλιέργειες. Δυστυχώς προκάλεσε την απώλεια ανθρώπινων ζώων και βεβαίως σίγουρα συνεπάγεται αλλαγή της γεωγραφίας της περιοχής. Σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, οι ποιοτικές διαφορές των πυρκαγιών του 2023 και συγκρατώ από τον προηγούμενο ομιλητή το γεγονός ότι η πυρκαγιά στον Εύρο είναι η μεγαλύτερη σε έκταση η οποία έχει καταγραφεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η σημαντική διαφορά. Η ποιοτική διαφορά λοιπόν είναι πολύ σημαντική γιατί για πρώτη φορά κάηκαν τόσες πολλές προστατευόμενες περιοχές και έχουν επηρεαστεί για πρώτη φορά τόσα αρχαίγωνα δασικά οικοσυστήματα όπως είναι το δάσος της Δαδιάς στον Εύρο που παρουσιάζουν και το γνωρίζουν οι επαείοντες τεράστιες δυσκολίες στη φυσική τους αποκατάσταση. Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει συμβάλει στην διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την Πυρόσβεση, όπως ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής. Και βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι εισηγητής στο Ευρωκοινοβούλιο για την συγκρότηση και δημιουργία του μηχανισμού Rescue είναι ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και του Ευρωβουλευτής, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τα φετινά όμως καταστροφικά συμβάντα στη χώρα μας ανέδειξαν για μία ακόμα φορά την ανάγκη αναθεώρησης συνολικής του συστήματος πολιτικής προστασίας που πρέπει να υπερβαίνει τον πολιτικό κύκλο όχι μόνο μίας κυβέρνησης, αλλά πρέπει να είναι προϊόν διακομματικής συνεννόησης και συνένεσης. Γιατί ο ισχύον νόμος στην Ελλάδα δυστυχώς δημιούργησε ένα υπερσυγκεντρωτικό και πολυδαίδαλο σύστημα διοίκησης, αναποτελεσματικό. Εμείς λέμε ότι χρειάζονται διακριτές αρμοδιότητες και ευθύνες μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία για να υπάρχει διαφάνεια, για να υπάρχει λογοδοσία, κυρίως όμως για να διευκολύνεται η προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κρίση στο πεδίο την ώρα του συμβάντος. Και βεβαίως χρειάζονται να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες μέσα αλλά και πόροι στην τοπική αυτοδιοίκηση να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό το εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά να αξιοποιηθούν και οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, επενδύοντας στην έρευνα και στην καινοτομία, όπως άλλωστε είναι και κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα κρίσιμο να δοθεί έμφαση στην ευαισθητοποίηση
την ετοιμότητα, την ουσιαστική εμπλοκή των πολιτών μέσω εθελοντισμού, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να έχουν πιο αποτελεσματική δράση. Ο πολιτικός χώρος που εκπροσωπώ, το ΠΑΣΟΚ, είχε έγκαιρα προτείνει την ανάγκη σύστασης και λειτουργίας ενός Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και η κυβέρνηση υιοθέτησε αυτή την πρόταση, αυτό το αίτημα, χωρίς όμως αυτό το Υπουργείο, και αυτό δυστυχώς αποδεικνύεται στην πράξη, να ενισχυθεί επαρκώς με αρμοδιότητες, με ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και πόρους. Και μιλάω για πόρους, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα των πόρων για την πρόληψη, για την αντιμετώπιση, αλλά και την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών. Μόλις χθες, η πρόεδρος Φοντερ Λάιεν ανακοίνωσε την εκκίνηση μιας διαδικασίας ώστε η Ελλάδα να κινητοποιήσει ροές 2,25 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των καταστροφών στη Θεσσαλία. Είναι πολύ σημαντική, είναι ανακουφιστική αυτή η ανακοίνωση, αλλά αναδεικνύει ταυτόχρονα την ανάγκη η Ευρώπη να προχωρήσει τόσο στην αύξηση των πόρων του Ταμείου Αλληλεγγύης, όσο και στη δημιουργία ενός ξεχωριστού ταμείου που θα συνδράμει στην αποκατάσταση καταστροφών λόγω κλιματικής κρίσης και θα αποφύγει καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Και πολύ σημαντική είναι, σε εσωτερικό επίπεδο, στην παρούσα φάση, η ανάγκη αναθεώρησης από την χώρα μας του προγράμματος Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ώστε να ενταχθούν ή να επανενταχθούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία συμβάλλουν στην πρόληψη τέτοιων φαινομένων όπως αυτά που είδαμε πριν. Γιατί το ζήτημα μέσα από τέτοια εργαλεία δεν είναι να δημιουργούμε τελικά ανθεκτικές ελίτ, αλλά ανθεκτικές οικονομίες και κοινωνίες απέναντι στους ορατούς πλέον κινδύνους της κλιματικής κρίσης. Κίνδυνοι που είναι σίγουρα μεγαλύτεροι και με μεγαλύτερη επίπτωση για τους πιο ευάλωτους, κατανέμονται άνισα και αλλάζουν δραματικά τη ζωή μας. Και είναι στο χέρι μας να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη ή τουλάχιστον να μετριάσουμε τις επιπτώσεις αυτών των φαινομένων για το μέλλον των παιδιών μας, του τόπου μας, της ίδιας μας πατρίδας. Να είστε καλά.